Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου μαζί με τον Δήμαρχο Μενέλο Μποκέα για να συζητήσουμε για το θέμα της ανάπλασης της Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι. Είναι φυσικά ένα έργο το οποίο θα δώσει μια άλλη πνοή στην περιοχή, καθώς θα αλλάξει άρδιν κεντρική αρτηρία κυκλοφορίας στο Γάζι. Η ανάπλαση λοιπόν αυτή που σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή θα αλλάξει κάποια πράγματα προφανώς στην καθημερινότητα. Όποια από τις τρεις και αν επιλέξουν οι πολίτες τις επιλογές. Θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν ποια πράγματα θα αλλάξουν έτσι κι αλλιώς, οποιαδήποτε κι αν είναι η επιλογή. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι όντως είναι μια μεγάλη ανάπλαση και όταν λέω μεγάλη ανάπλαση δεν είναι χιλιομετρικά ή σε επίπεδο κόστους, είναι μια μεγάλη ανάπλαση γιατί στόχος της είναι να αλλάξει κυρίως τα κακοσκημένα και να δώσει σε δημότες και σε επισκέπτες τη δυνατότητα να περπατήσουν ελεύθερα, να παρκάρουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, να οδηγήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, να δώσει τη δυνατότητα να έχουμε ένα χώρο προσβάσιμο και εύκολα προσβάσιμο για όλους, όπως και στην τρίτη ηλικία, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, στα παιδιά, στα ποδήλατα, έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά ένα χώρο σύγχρονο και χώρο που θα σέβεται τις ανάγκες όλων των δημοτών και των επισκεπτών. Η ανάπλαση επίσης είναι μεγάλη γιατί πέρα από το αρχιτεκτονικό σχέδιό της, που σίγουρα αλλάζει την όψη σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλάζει και πάρα πολλά πράγματα, μάλλον βελτιώνει βασικές υποδομές. Συμπεριλαμβάνει αντιπλημμυρικό δίκτυο, που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Υπογειοποιούνται όλα τα δίκτυα της ΔΕΗ, είμαστε σε επικοινωνία και μάλιστα έχουμε παραλάβει και την μελέτη υπογειοποίησης, υπογείωσης όπως το λέει ο ΔΕΔΙΕ, των δικτύων από την Μακεδονία. Εμείς έχουμε ζητήσει βέβαια για όλη την Ελευθερίου Βενιζέλου, από το ΛΙΝΤ μέχρι τον Αγιο Νικόλαο, αλλά επειδή μιλάμε για αυτό το κομμάτι, έχουμε λάβει και το κόστος για την υπογειοποίηση αυτών των δικτύων. Επομένως, μιλάμε για μια παρέμβαση, αστικό εξοπλισμό καινούριο, νέο ηλεκτροφωτισμό και όλο αυτό αποτελεί ουσιαστικά τον ορισμό της έτσι, ολιστικής ανάπλασης που βασίζεται όμως σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο έχει ξεκινήσει και εκπονείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε την τύχη να έχουμε συνεργάτη μία από τις καλύτερες συγκοινωνιολόγους που διαθέτει το νησί, τη Μαρία Τσίτη, η οποία έχει μελετήσει και αντίστοιχες αναπλάσεις σε όλη την Κρήτη και όπου έχουν δοκιμαστεί αντίστοιχες αναπλάσεις έχουν πετύχει. Παραδείγματα μπορεί να σας πω, ένα θα σας πω γιατί έχω ζήσει και εκεί, είναι το Ρέθυμνο. Και ξέρετε, αυτή η ανάπλαση δεν είναι μια τυχαία και αποσπασματική ανάπλαση. Δεν είναι απλά ένα σχέδιο αρχιτεκτονικό, αλλά περιλαμβάνει, ενσωματώνει και αυτή τη φιλοσοφία, αυτή τη μελέτη που εκπονείται ήδη και που και αυτή θα βγει σε δημόσια διαβούλευση, του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Για να το πω απλά και να το καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για μια κυκλοφοριακή μελέτη που δεν είναι απλά ρύθμιση απλών κυκλοφοριακών αλλαγών, αλλά μία συνολικής αντιμετώπισης των κυκλοφοριακών και των πολεοδομικών θεμάτων που πρέπει να αλλάξουν για να έχουμε μία πόλη που μπορούν πεζοί από όλες τις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, τουρίστες, διερχόμενοι οδηγοί, να διασχίσουν με ασφάλεια και να χαρούν στην καθημερινότητά τους. Αυτό όλο καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσει με απόλυτη ακρίβεια και σε μια αύξηση της εμπορικότητας, της ήδη δυνατής εμπορικής ζώνης του κέντρου του Γαζίου, γιατί οφείλω να το πω αυτό και νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τον COVID, παρά το ότι με τη σημερινή κατάσταση δεν τιμά κανέναν. Και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό και με σεβασμό στο τι έχουμε παραλάβει ως Δημοτική Αρχή, αυτή η εικόνα της πόλης του Γαζίου, δεν τιμά κανένα και δεν, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει τη δυναμική και τον πολιτισμό της περιοχής, γιατί αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα σημερινή που πρέπει να αλλάξει και αυτό είναι κοινή ομολογία για όλους. Όταν όμως αλλάζει αυτή η εικόνα θα πρέπει να καταλάβουμε και ποια είναι τα περιθώρια που έχουμε να αλλάξουμε. Έχουμε μια παλιά εθνική οδό η οποία διέρχεται από το κέντρο του Γαζίου. Έχουμε περιορισμούς τεχνικούς που πρέπει να ακολουθήσουμε. Έχουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων που επιχειρούν πάνω στον κεντρικό αυτόν δρόμο και που τις λαμβάνουμε υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της μελέτης. Να ξέρετε, έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, μελετητικό χρόνο, ουσιαστικό χρόνο για να τις συμπεριλάβουμε τις ανησυχίες αυτές και να τις
αμβλύνουμε, αν θέλετε, να το πω έτσι απλά. Και επειδή ακριβώς η αγωνία άλλων μας είναι να μπορέσουμε, όταν θα έχουμε μια τέτοιου είδους ανάπλαση, να ενδυναμώσουμε και την επιχειρηματικότητα αλλά και την καθημερινότητα του Δημότη στο κέντρο της πόλης, που για μένα αυτά είναι αλληλένδετα. Καλύτερη καθημερινότητα, καλύτερη ποιότητα ζωής σε μια πόλη σημαίνει και εμπορική αξία μεγαλύτερη, σημαίνει περισσότερος κόσμος στους δρόμους μας και πεζοί και οδηγοί. Να μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε και μια περιοχή όπου στεγάζονται και πολλές δημοτικές υπηρεσίες, ο κόσμος έρχεται στο Γάζι για πάρα πολλές δουλειές και η γκρίνια, τα παράπονα, τα προβλήματα και η εικόνα όλων αυτών δεν είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη δυνατή. Θα έλεγα ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καταγράψαμε και προεκλογικά. Όλοι αυτό μας ζητούσαν. Αλλάξτε αυτό το πράγμα που συμβαίνει στο Γάζι σήμερα. Και μετεκλογικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα μας στοιχήματα να ολοκληρώσουμε τέτοια μελέτη και πραγματικά δίνω συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη. Και είναι μια δουλειά που έχει γίνει συλλογικά από όλους. Να δώσω συγχαρητήρια και στους μελετητές μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο τοπικό του Γαζίου που συμμετείχε με τις απόψεις του, με τα ερωτήματά του, με τους προβληματισμούς που μετέφερε. Και επειδή ακριβώς ήταν και μια δύσκολη συγκυρία, συγκυρία COVID δεν μας επιτρέπει να κάνουμε ανοιχτές συναντήσεις, αξιοποιούμε με κάθε δυνατό τρόπο τη νέα τεχνολογία για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη πιο οργανωμένα και πιο συντονισμένα και πιο αντικειμενικά την άποψη των δημοτών μας και των ανθρώπων που ζουν εδώ. Ωραία, θα θέλουμε τώρα να μας παρουσιάσετε μία-μία τις προτάσεις, ποια είναι τα υπέρ και ποια είναι τα κατά της κάθε μιας από αυτές. Ωραία, έχουμε τρεις προτάσεις. Βασίζονται όλες σε αυτό που σας είπα πριν στο κυκλοφοριακό σχέδιο, στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Μιλάμε για ανάπλαση, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι άλλο η ανάπλαση, όπου αλλάζεις το χώρο και τον αναδιαμορφώνεις έτσι ώστε να ενσωματώσεις όλα αυτά που πρέπει να έχει μια σύγχρονη πόλη. Και άλλο η διευθέτηση, που είναι απλά να βάψουμε τα πεζοδρόμια, να τα αφήσουμε όπως έχουν και να αλλάξουμε ενδεχομένως ασφαλτοτάπητα. Αυτό είναι μια πρόχειρη, ας το πούμε, δεν είναι ανάπλαση. Αυτό να το διευκρινίσω, γιατί ο κόσμος ρωτάει τι σημαίνει ανάπλαση. Άρα έχουμε τρεις προτάσεις που έχουν βασιστεί σε μια κεντρική ιδέα της διαμόρφωσης ενός χώρου αξιοβίωτου και προσπελάσιμου και προσβάσιμου για όλους. Έχουμε τρεις προτάσεις που στο σύνολό τους προβλέπουν θέσεις, καταργείται κατά μήκος της Βενιζέλου αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή να μπορεί ο καθένας να παρκάρει όπου θέλει, με αποτέλεσμα τα διπλοπακάρισματα, δυσκολία μετακίνησης, ακόμα και της ασφάλειας στα θέματα που μπαίνουν. Δημιουργούμε όμως θέσεις ελεύθερης στάσης κατά μήκος της Ελευθερίου Βενιζέλου, δημιουργούμε χώρους για τα λεωφορεία, δημιουργούμε χώρους στάσης για τα αυτοκίνητα αμαία και διαβάσεις πεζών προφανώς κατά μήκος της Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι τρεις προτάσεις διαφοροποιούνται στο υλικό που χρησιμοποιείται στα πεζοδρόμια, διαφοροποιούνται οι πρώτες δύο προτάσεις στο ότι στην πρώτη πρόταση έχουμε μάρμαρο από τοπικό υλικό που παράγεται εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή της Δαμάσης του Ενδονοχωρίου, είναι το λατομείο, δεν θέλω να παρεξηγήσει καμία από τις δύο περιοχές, αλλά έτσι το ονομάζει και ο κατασκευαστής εκεί το μάρμαρο, μάρμαρο Δαμάστας. Στην άλλη περίπτωση έχουμε ένα διαφορετικό υλικό. Τα συν και τα πλην τα βλέπετε αναλυτικά για την κάθε περίπτωση στη δημόσια διαβούλευση στα στοιχεία που έχουμε αναρτήσει. Η τρίτη πρόταση που διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από τις άλλες δύο έχει νησίδα στη μέση, όπου φυτεμένη νησίδα με φύτευση κατά μήκος όλης της Ελευθερίου Βενιζέλου. Βέβαια υπάρχουν ανοίγματα να μπορεί να περνάει ο κόσμος. Είναι η τρίτη πρόταση αυτή και έχει μια βασική διαφορά σε σχέση με τις άλλες δύο. Η πρώτη και η δεύτερη διαφοροποιούνται ως επιτοπλίστων στα υλικά και στην απόλυξη του πεζοδρομίου. Υπάρχει φύτευση στη δεύτερη ενώ στην πρώτη δεν υπάρχει. Ποδηλατόδρομος υπάρχει και στις τρεις προτάσεις και στις δύο πλευρές της Ελευθερίου Βενιζέλου. Και οι τρεις προτάσεις σας είπα όμως ότι περιλαμβάνουν θέσεις στάσεις και για λεωφορεία και για αυτοκίνητα, διερχόμενους οδηγούς. Και επειδή ακριβώς υπάρχει μια ανησυχία, και να την πούμε, δεν είναι μυστικό αυτό, υπάρχει μια ανησυχία σε σχέση με το πού θα σταματάνε τα αυτοκίνητα και αν θα εμποδίζεται η στάση. Ξέρετε,
Υπάρχει και εμάς μας προβληματίζει αυτό, γιατί και εμείς εδώ ζούμε και αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία που μπορεί να έχουν οι δημότες. Όμως, να πούμε κάτι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά ελεύθερα δημόσια και δωρεάν πάρκινγκ, δημοτικά δωρεάν πάρκινγκ, κατά μήκος της Ελευθερίου Βενιζέλου. Συνεχώς αναζητούμε νέους χώρους και επειδή γίνεται και μια. Η μελέτη αυτή δεν θα σταματήσει εδώ. Η ανάπλαση θα συμπεριλάβει και σε δεύτερη φάση, η μελέτη συνεχίζεται δηλαδή, παρόλο που τώρα αυτό το κομμάτι θα υποβληθεί στο Αντώνη Στηρίτσης για χρηματοδότηση. Συνεχίζεται και πιστεύω στο επόμενο εξάμηνο, οχτάμηνο, θα έχουμε και μια μελέτη ανάπλασης και της πλατείας και της ενοποίησης της με το πάρκινγκ που βρίσκεται σήμερα, με υπόγειο πάρκινγκ. Επομένως, διαμορφώνουμε και νέους χώρους στάθμευσης, έτσι ώστε να καλύψουμε την ανάγκη αυτή και μιλάμε για αποστάσεις πάρα πολύ κοντινές στο κέντρο. Όλα αυτά όμως και η διαβούλευση θα καθορίσουν και την ενδεχόμενη επεξεργασία περαιτέρω της μελέτης, οι απόψεις που ακούγονται, γιατί για πρώτη φορά γίνεται και αυτή η διαδικασία και για πρώτη φορά και νομίζω ότι αυτό είναι στα θετικά. Κάποιος πρέπει να το χαρακτηρίσει ως θετικό, ότι καταλαβαίνουμε και προσπαθούμε να αντιληφθούμε με αντικειμενικά κριτήρια τι μας λέει ο κόσμος και όσο μπορούμε να το φέρουμε κοντά στα μέτρα. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις σε σχέση με τη γενική απέτηση που έχει ο κόσμος, δηλαδή να είναι ένας δρόμος που πραγματικά θα δώσει παραπάνω εμπορικότητα, θα δώσει παραπάνω αξία σε αυτούς που επιχειρούν στην περιοχή και θα δώσει και τη δυνατότητα στους δημότες να κατέβουν στην πόλη για βόλτα και για ψώνια. Με ασφάλεια. Αντί να το κάνει σε άλλες περιοχές, να το κάνει εδώ. Ο τουρίστας της Σαμουδάρας αυτή τη στιγμή, που πολύ, είναι ένα ζήτημα, ένα ζητούμενο που μπαίνει αυτό και η σύνδεσή του με την αγορά του Γαζίου. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιο στο μυαλό σας τρόπο ή δρόμο εύκολο και ασφαλή να έχει πρόσβαση στο γάζι, αλλά αυτή τη στιγμή, ειδικά οι Ευρωπαίοι, που ξέρετε πολύ καλά πώς έχουν δομήσει τις πόλεις τους, έρχονται στην περιοχή εδώ και οι περισσότεροι φεύγουν απογοητευμένοι. Άρα πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο τρόπος αυτός που θα προσελκύσουμε και νέο κόσμο, θα προσελκύσουμε νέους επισκέπτες και αντί κάποιος να κατέβει στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, να αγοράσει κάτι για την οικογένειά του, να κάνει τη βόλτα του, να πάρει ένα παγωτό, να πιει ένα καφέ, να κάτσει σε μια από τις καφετέριες. Διαμορφώνουμε και την πλατεία με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να φιλοξενήσει και επιχειρήσεις εστίασης που θα να τραβήξουμε κόσμο στην πλατεία μας. Μια μεγάλη πλατεία, μια όμορφη πλατεία που δεν έχει όμως τίποτα πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί να επιχειρήσει κανείς από τους καταστηματάρες αυτή τη στιγμή. Άρα και αυτό μπαίνει σε ένα πλαίσιο. Να είστε σίγουροι ότι μελετάμε κάθε λεπτομέρεια, κάθε δυσκολία που μπορεί να έχει. Αντιλαμβανόμαστε τους ενδιασμούς μπορεί να έχει ένας επιχειρηματίας. Όλα θα τα δούμε μαζί τους, θα τα συζητήσουμε και θα προχωρήσουμε στην καλύτερη δυνατή λύση. Η ανάπλαση έτσι κι αλλιώς δεν θέλουμε να κάνουμε μια ανάπλαση που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Η ανάπλαση όμως πρέπει να γίνει για λόγους βιωσιμότητας της περιοχής, για λόγους επισκεψιμότητας και για λόγους αξιοπρέπειας για τα βασικά που πρέπει να έχει μία σύγχρονη πόλη. Μας είπατε κι εσείς, κύριε Μποκέα, ότι για πρώτη φορά τίθεται ένα τέτοιο θέμα σε δημόσια διαβούλευση και είναι πρωτοποριακό. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό. Πώς το είδατε εσείς? Υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των δημοτών? Γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς? Ναι, υπήρχε ανταπόκριση. Εντάξει, τα social media έχουν τεράστια δύναμη και εμείς προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε προς την κατεύθυνση της πιο άμεσης, ας το πούμε, συμμετοχής του κόσμου στα κοινά. Έχει κίνηση, να το πω έτσι απλά. Μέχρι εχθές που είδα τα τελευταία στοιχεία είχαν ψηφίσει πάνω από 350 άτομα. Πέρα από τα σχόλια και τις φόρμες που έχουν συμπληρώσει οι δημότες, μιλάω μόνο τα 300 κάτι άτομα αφορούν μόνο την ψηφοφορία. Έχουμε πάρα πολλά σχόλια, πολύ ενδιαφέροντα σχόλια δημοτών, που βρίσκουν την ευκαιρία να μας εκφράσουν όχι μόνο για την ανάπλαση προτάσεις και ιδέες και προβληματισμούς, αλλά γενικότερα θέματα κυκλοφοριακής, ας πούμε, αντιμετώπισης της ευρύτερης περιοχής. Ας υποθέσουμε ότι το έργο της ανάπλασης ξεκινάει αύριο. Αυτό που απασχολεί τους επιχειρηματίες φυσικά είναι αν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους και ο χρόνος πραγματοποίησης του έργου. Τι έχετε να πείτε εσείς γι' αυτό και οι πολίτες από την άλλη πλευρά θα μπορούν να κυκλοφορούν ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια των εργασιών? Κοιτάξτε, είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί αφενός είμαστε ακόμα, δεν έχουμε υποβάλει στο Αντώνη Στηρίτσης. Είναι μια διαδικασία δύσκολη, χρονοβόρα και πολύ απαιτητική και επίπονη. Έχουμε επειδή ακριβώς δεν είναι ένας δρόμος που αφορά μόνο το Δήμο Μαλεβιζίου, είναι και κομμάτι της παλιάς Εθνικής Οδού και απαιτείται εγκρίσεις και από την Περιφέρεια Κρήτης, από την Εθνική Υπηρεσία.
Είναι μια επίπονη προσπάθεια. Εμείς θα τρέξουμε να υποβάλουμε με πολύ μεγάλο αγώνα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, τον ευχαριστώ για τη στήριξή του ξανά στο Μαλεβίζι, γιατί απαιτείται σύμφωνη γνώμη του, να υποβάλουμε την πρόταση στο Αντώνη Στρίτσης. Άρα έχουμε μπροστά μας λίγο καιρό ακόμα για την υποβολή, έχουμε μπροστά μας χρόνο για την έγκριση και σίγουρα μετά την έγκριση χρειάζεται και ένα διάστημα να δημιουργηθεί, να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί να γίνει σε επόμενους 2, 3, 5, 6 μήνες. Είναι κάτι που θα γίνει αργότερα, μέσω μακροπρόθεσμα, να το πω έτσι καλύτερα. Όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης του έργου, προφανώς, αν πάνε όλα καλά και έχουμε την έγκριση και έχουμε και τον ανάδοχο που θα ξεκινήσει να κάνει τις εργασίες, δηλαδή στο υποθετικό σενάριο αυτό, να είστε σίγουροι ότι θα ληφθούν υπόψη και η λειτουργία των καταστημάτων και η διέλευση των πεζών. Υπάρχουν ειδικές εργοταξιακές ρυθμίσεις που επιτρέπουν και σε άλλες περιοχές, το έχουμε δει αυτό. Κάπου επιτυχημένα, κάπου αποτυχημένα. Θα προσπαθήσουμε σίγουρα να μην είναι ο κεντρικός δρόμος. Είναι κεντρικός δρόμος που διέρχονται οχήματα και προς την ενδοχώρα του Δήμου. Άρα, προφανώς θα ληφθεί ειδική μέρημνα για να μην υπάρχουν προβλήματα ούτε στους επιχειρήσεις, ούτε στους δημότες, ούτε στους διερχόμενους οδηγούς. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα, ξεκινώντας από το αντιπλημμυρικό στο Τσαλικάκι, μέχρι την ανάπλαση Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και μέχρι την παρουσίαση του αθλητικού κέντρου που θα γίνει στο Στρούμπουλα, βλέπουμε ότι σε μόλις 1,5 έτος που έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σας, υπάρχει διάθεση για να συμβούν αρκετά έργα για το Δήμο μας, για το Δήμο Μαλεβιζίου. Μέχρι το τέλος της τετραετίας, ποια είναι τα σχέδιά σας και ποια έργα έχετε σκοπό να υλοποιήσετε και να πραγματοποιήσετε? Κοιτάξτε, έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά και πραγματικά είναι μια ομαδική δουλειά, οφείλεται σε όλους. Και όλοι οι συνεργάτες, είτε είναι στο Δήμο άμεσοι συνεργάτες, είτε είναι στη ΔΕΙΑΜ, είτε είναι στο ΔΟΚΑΠΑΜ, είτε είναι στη ΜΑΕΔΗΜ, δουλεύουμε για ένα κοινό στόχο, να αλλάξουμε τον τόπο μας, να τον κάνουμε καλύτερο. Με υποδομές μικρές και μεγάλες. Με έργα μικρά καθημερινά και με έργα πιο οραματικά και πιο μεγάλα. Αναφερθήκατε σε μερικά από αυτά, όπως είναι η Βενιζέλου, τα οραματικά τα οποία πολύ λίγος κόσμος πίστευε ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα είχαμε φτάσει τόσο κοντά σε αυτά τα έργα. Και όμως και όντως είμαστε τόσο κοντά. Η 16 Μαρτύρου ήταν ένα έργο αξιοπρέπειας. Το έχω πει αυτό, δεν θα το πω μικρό ή μεγάλο έργο. Είναι ένα έργο αξιοπρέπειας που αλλάζει την καθημερινότητα μιας πολύ δύσκολης περιοχής του Δήμου μας. Και βέβαια το αθλητικό κέντρο στο Στρούμπουλα, που είναι και αυτό ένα στοίχημά μας, γιατί ο αθλητικός τουρισμός, οι αθλητικές υποδομές, ο πολιτισμός, η ενδοχώρα, το περιβάλλον, το γεωπάρκο Ψιλωρίτη ήταν στους στόχους μας να αναδειχθεί, και με αυτό το αθλητικό κέντρο που θα παρουσιάσουμε και σε λίγη ώρα πετυχαίνουμε έναν ακόμα στόχο. Οι διάφορες προτάσεις των ενεργειακών αναβαθμίσεων, 7 σχολεία αναβαθμίζονται ενεργειακά, που ουσιαστικά ανακαινίζονται, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό, σε όλο το Δήμο, και οι υπόλοιπες προτάσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση στα σχολεία είναι για μας ένα στοίχημα και αυτό αξιοπρέπειας και ποιότητας για τους χώρους εκπαίδευσης των παιδιών μας. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν οι περιοχές τουριστικές όπως είναι η Αγία Πελαγία, που έχουμε τη μελέτη εγκεκριμένη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και που σε συνεννόηση πάλι με την περιφέρεια θεωρώ ότι είμαστε κοντά. Έτσι έχει πει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, είμαστε κοντά να έχουμε τη χρηματοδότησή του. Το προσπαθούμε να το έχουμε και αυτό μέχρι το τέλος της δημοτικής μας θητείας. Η Αμουδάρα είναι το άμεσο πλάνο μας να ξεκινήσει μελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου της Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Κλείνοντας τη Βενιζέλου, κλείνοντας τα σχολεία, κλείνοντας τον νηπιαγωγείο που έχουμε σε εκπώνηση μελέτη, στο νέο νηπιαγωγείο Γαζίου, που και αυτό είναι στα συμφωνηθέντα έργα με τον ΑΔΜΙΕ, τα αποδοτικά. Άρα, εκπαίδευση, βασικές υποδομές που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι το γάζι, όπως είναι η Ελευθερίου Βενιζέλου, που δίνει μια άλλη δυναμική, μια άλλη ομορφιά, μια άλλη αξία στην περιοχή. Πάμε και στα τουριστικά μας μέρη, που εκεί, αν θέλετε να σας πω την αλήθεια, ήταν προτεραιότητά μας η Αμουδάρα. Όμως η Αμουδάρα, επειδή είναι εκτός σχεδίου, είχαμε τη δυσκολία να το εντάξουμε στα μέχρι τώρα χρηματοδοτικά εργαλεία. Προχωράμε όμως τώρα με μια μελέτη ανάπλασης Αμουδάρας, αντίστοιχου επίπεδου με της Ελευθερίου Βενιζέλου, δηλαδή με υπογειοποιήσεις των στήλων της ΔΕΗ, με όμβρια δίκτυα που θα συνδεθούν με τους κεντρικούς συλλεκτήρες, το αντιπλημμυρικό που έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και μένουν κάποιες μικρές γραφειοκρατικές λεπτομέρειες για να ξεκινήσει το έργο. Να δημιουργήσουμε και εκεί τις βασικές υποδομές, την Αγία Πελαγία, τη Λιγαριά, θέματα πολιτικής προστασίας. Αυτή είναι η στόχη μας.
οικισμοί ευρύτεροι που γίνονται μικρά εργάκια παντού, παντού σε όλες τις περιοχές, στο Αμμούδι, υπογραφή σύμβαση, στην Παντάνασα. Είναι πάρα πολλά, είναι μεγάλη στόχη που έχουμε βάλει, είναι μεγάλη στόχη των λινοπεραμάτων, είναι η ολοκλήρωση του Γουπουσού, μας μένει μία γνωμοδότηση από την αρχαιολογία για να το κλείσουμε. Είναι η χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων και η διεκδίκηση από τον Όλη. Και με λίγα λόγια, για να μην σας κουράζω και μην κουράζω και τους δημότες και όσους μας παρακολουθήσουν, είναι τα μεγάλα, τα οραματικά, είναι τα μικρά, τα καθημερινά και είναι και οι διεκδικήσεις που θεωρώ ότι το Μαλεβίζει εδώ και πολλά χρόνια έπρεπε να έχει κάνει. Τις βάλαμε σε μια τάξη, ξεκινήσαμε με το Μεγάλο Καλόδο και τα λινοπεράματα, προχωράμε με τη χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων, διεκδικούμε την αξιοποίηση της κορακιάς, έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε πώς μπορεί η κορακιά να είναι αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε, που ο Δήμος, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, θυσίασε ένα σημαντικό του κομμάτι για να φιλοξενήσει αυτές τις δραστηριότητες. Άρα είναι και αυτός ένας μεγάλος μας στόχος. Βήμα-βήμα είναι οι προτάσεις που έχουμε υποβάλει στο ΜΕΠΕΡΑ και αφορούν το τυροκομείο στο Λιβάδι του Κρουσόνα και το Μουσείο του Ελ Γκρέκο στο Φόδελε. Είναι η ολοκλήρωση της μελέτης του πολιτιστικού κέντρου στο Φόδελε. Είναι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός στο Φόδελε που έχουμε εγκριθεί τη χρηματοδότηση. Είναι οι προτάσεις που έχουμε υποβάλει ήδη στο Αντώνη Τρίτσης και αφορούν το παλαιόκαστρο, τα 2 εκατομμύρια για τα λίμματα, αλλά και το συνεταιρισμό του Κρουσόνα, που είναι, αν θέλετε, και μία από τις αγαπημένες μου υποβολές, διότι θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί κάτι μοναδικό για όλο το νησί. Ένα κέντρο κοινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε ένα παλιό συνεταιρισμό, ένα παλιό βιομηχανικό κτίριο που θα φιλοξενήσει νέες εταιρείες, νέες επιχειρήσεις του τόπου μας. Με ερευνητικό έργο πρωτοπόρο, που ο Δήμος θα μπορεί να έχει πολύ μεγάλη ωφέλεια και η τοπική κοινωνία, φιλοξενώντας εκεί κάποιες επιχειρήσεις, ανθρώπους νέους που θα παράγουν έρευνα και που η έρευνα αυτή θα αξιοποιείται για τις ανάγκες του Δήμου, σαν να έχουμε δηλαδή συμβούλους. Είναι μια από τις αγαπημένες μου προτάσεις και την έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Και έχουν δουλέψει και πολλοί άνθρωποι για αυτές τις προτάσεις, και από την τοπική περιοχή του Κρουσόνα, αλλά και από το Δήμο. Και είμαι περήφανος γιατί έχει γίνει πολλή δουλειά, δεν την καταγράφουμε όλοι, δεν μπορούμε να την επικοινωνήσουμε και όλοι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η καθημερινότητα μας κυνηγάει και πολλές φορές τρέχουμε πίσω από αυτή. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος COVID και αυτό αυξάνει, αν θέλετε, την ικανοποίησή μου και πραγματικά την υπερηφάνεια μου, γιατί παρά τις δυσκολίες, παρά το μειωμένο προσωπικό, παρά το ότι φορτώσαμε το προσωπικό μου πολλές προτάσεις, πολλές υποβολές. Για πρώτη φορά ο Δήμος διεκδικεί ανταγωνιστικά προγράμματα και πετυχαίνει τόσα πράγματα. Αλλά επειδή κάνω ένα απολογισμό μήνυ, δεν θα συνεχίσω. Θα γίνει ο απολογισμός σε επόμενες μέρες, επίσημα. Έχουμε ετοιμάσει και μια παρουσίαση για τα πεπραγμένα του 2020, της δημοτικής μας περίοδου του 2020. Επομένως θα σας τα πω και αναλυτικά. Όμως να συγκρατήσετε ότι αυτό είναι μια ομαδική δουλειά, δεν είναι δουλειά μου. Εγώ μπορεί να έχω την ευθύνη του συνολικού συντονισμού, αλλά άνθρωποι πολλοί, συντενοί μου, συνεργάτες, υπηρεσιακά στελέχη έχουν δουλέψει σκληρά για να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα μικρά ή μεγάλα βήματα.